Πού είστε πέντες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας. Ερχόμαστε στο δεύτερο αγώνα της τέταρτης σεζόν μετά την πολύ σύντομη εμφάνισή μας στο Μπαχρέιν. Αν χάσατε το πρώτο επεισόδιο, πηγαίνετε δείτε το να δείτε τι ακριβώς έχει γίνει και τι αλλαγές έχουν έρθει σε αυτή τη σεζόν. Πάντως εδώ βλέπετε ήδη ένα κόκκινο κομμάτι στον κινητήρα. Καταλαβαίνετε πάνω κάτω τι έχει συμβεί στο πρώτο επεισόδιο. Σήμερα περιμένουμε να πάμε καλύτερα. Αναβαθμίσεις δεν έχουμε να κάνουμε κάτι στις αναβαθμίσεις του μονοθεσίου. Θα πάμε στις κατακτήρες δοκιμές, όπου ελπίζουμε να τα πάμε καλύτερα, αν και η εικόνα στις κατακτήρες δοκιμές έχει γίνει μονότονη και ξέρουμε πάνω κάτω τι συμβαίνει. Θα δείτε εδώ και στο R&D, δεν έχουμε κάτι που να μπορούμε να αναβαθμίσουμε, ίσως μόνο στο durability αν μαζέψουμε πολλούς πόντους να το κάνουμε, γιατί τζάμπα θα τους κρατήσουμε. Πάντως ελπίζουμε σήμερα σε ένα καλό αποτέλεσμα. Το έχουμε ανάγκη, χρωστάω και σε εσάς καλά αποτελέσματα, χρωστάω και στον εαυτό μου καλά αποτελέσματα. Έχουμε καιρό να δούμε καλά αποτελέσματα και ελπίζουμε σήμερα να είναι η μέρα. Σε μια πίστα που στο παρελθόν πηγαίναμε καλά, θα βάλουμε εδώ και το μηχανικό μας να καθαρίσει τον υπολογιστή του, όπως πάντα ξέρετε. Πηγαίνουμε στις κατακτήρες δοκιμές, στην τελευταία μας προσπάθεια στο Q1. Είμαστε στη 18η θέση. Πρόοδος. Δεν τα πάμε τόσο άσχημα. Πηγαίνουμε πιο καλά από ό,τι τις προηγούμενες φορές, γιατί είμαστε λίγο πάνω από την τελευταία θέση. Αλλά και πάλι δεν ξέρω αν θα είναι αρκετό να καταφέρουμε να περάσουμε στη 15η θέση και να περάσουμε επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό στο Q2. Πάντως εμείς θα το προσπαθήσουμε. Στο πρώτο σέκτορ βελτιώσαμε λίγο τον χρόνο μας. Προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας όσο πιο σωστά γίνεται, μπας και καταφέρουμε να βελτιώσουμε και άλλο τον χρόνο μας και την θέση μας. Είμαστε στο δεύτερο σέκτορ, εδώ σε αυτή την ευθεία με DRS που ξέρετε ότι πάντα τα μποτάκια είναι πιο αργά για κάποιο λόγο σε σχέση με εμάς. Εδώ είναι το κομμάτι που εμείς κερδίζουμε πάρα πολύ. Βελτιώνουμε και στο δεύτερο σέκτορ τον χρόνο μας και μένει το τρίτο σέκτορ, που είναι και το πιο γρήγορο κομμάτι με δύο μεγάλες ευθείες. Βέβαια η τελευταία στροφή είναι που μας καθυστερεί λίγο. Φτάνουμε τώρα εδώ στην τελευταία στροφή. Επιταχύνουμε σιγά σιγά στην έξοδο από την τελευταία στροφή και εδώ το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελπίζουμε ότι κάναμε αρκετή καλή δουλειά στο όλο τον γύρο που κάναμε εδώ στο Q1. Περάσαμε την γραμμή τερματισμού, περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα και τερματίσαμε στην 17η θέση. Βελτιώσαμε λίγο τη θέση μας και δεν ξεκινάμε πλέον τελευταίοι. Βέβαια, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα ξεκινήσουμε όπως στο Μπαχρέιν. Βέβαια, στο Μπαχρέιν υπήρχαν ποινές από άλλους οδηγούς. Και βλέπετε ότι τερματίσαμε μπροστά από τον Φερνάντο Αλόνσο. Καλό αυτό ότι καταφέραμε να κερδίσουμε τον teammate μας. Ελπίζουμε στον αγώνα με μια καλή κίνηση όπως κάνουμε συνήθως να τα πάμε καλά και να φέρουμε το καλό αποτέλεσμα που ζητάμε. Στην πίστα εννοείται δεν θα βρέξει, γιατί στη Σαουδική Αραβία πολύ σπάνια βρέχει. Όχι ότι δεν έχουμε τύχει στο παρελθόν αγώνες με βροχή, έχουμε τύχει αγώνες με βροχή και μάλιστα τα πήγαμε πάρα πολύ καλά που δεν το περίμενα. Βέβαια σήμερα δεν θα βρέξει, θα πάμε και σε πιο επιθετική στρατηγική ίσως, θα το δούμε αυτό, θα δούμε και πώς ξεκινάει το grid. Δεν θα μου φαίνεται περίεργο άμα πάλι το grid είναι όπως ήταν πριν, παρόλο που η McLaren είναι δεύτερη χειρότερη ομάδα στο R&D, να την βλέπουμε να είναι στην pole position. Όπως σας έχω πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, το R&D πλέον δεν πρέπει να το δώσουμε σημασία, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι εντελώς ψεύτικο το γράφημα και δεν δείχνει σωστά. Και όπως είναι και όλο το παιχνίδι, δεν λειτουργεί σωστά και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται με τα μοντάκια να γίνει πιο ρεαλιστικό και πιο ενδιαφέρον για τους θεατές. Pole position, Max Verstappen, δεύτερος Λάντο Νόρις. Ορίστε, μιλούσαμε για τη McLaren να είναι στην πρώτη σειρά εκκίνησης και είναι. Είναι στην πρώτη σειρά εκκίνησης, το δεύτερο χειρότερο μονοθέσιο στο R&D. Τρίτος Lance Stroll, που θεωρητικά η Alpha Tauri είναι δεύτερη καλύτερη ομάδα, θα έπρεπε να είναι πιο ψηλά. Και δυστυχώς μόνο ο Stroll το καταφέρνει, ο Τσουνόντα δεν το καταφέρνει, άλλο περίεργο πράγμα και αυτό. Τέλος πάντων, μπορεί να πεις ότι ήταν μια άτυχη στιγμή του οδηγού και δεν καταφέρει να κάνει χρόνους. Να το πούμε έτσι, ή να το κάνουμε λίγο πιο ρεαλιστικό. Εγώ θα ξεκινήσω από την 17η θέση με 18ο τον Φερνάντο Αλόνσο. Δεν ευνοηθήκαμε από ποινές και δυστυχώς δεν μπορούμε να βρεθούμε λίγο πιο υψηλά. Δεν πειράζει. Θα παλέψουμε όπως παλεύουμε πάντα από τις τελευταίες θέσεις. Θα κυνηγήσουμε την τυχερή στιγμή, την στρατηγική πιο έξυπνη από τους υπόλοιπους οδηγούς, μπας και καταφέρουμε έτσι να κερδίσουμε κάτι. Και από εκεί και πέρα, ο Θεός βοηθός, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Στο προηγούμενο Grand Prix, όπως ξέρετε, κέρδισε ο Σέρχιο Πέρες. Ξεκίνησε με τον δεξί αυτό στην σεζόν. Πρώτο πόλο στο πρωτάθλημα μετά από έναν αγώνα. Εμείς μελετάμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα σε αυτόν τον αγώνα και να μπορούμε να σκοράρουμε το πιο θετικό αποτέλεσμα που μπορούμε να σκοράρουμε. Και
Αυτό. Τώρα, για τη στρατηγική, εννοείται θα πάμε σε στρατηγική με ένα pit stop. Τώρα θα πάμε μεσαία σκληρά ή μαλακά μεσαία. Πιθανόν να πάμε σε μαλακά μεσαία, γιατί νομίζω είναι πιο καλά αυτό. Πιο καλή επιλογή να πάμε στην επιθετική στρατηγική, πάντα να έχουμε στους πρώτους γύρους λίγο πιο καλή απόδοση από τους υπόλοιπους οδηγούς που θα έχουν πιο σκληρή γόμα σε σχέση με εμάς. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο εδώ, νομίζω είμαστε έτοιμοι να πάμε σιγά σιγά στην εκκίνηση του Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας. Και είμαστε στην εκκίνηση για τον Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας με 3, 4, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Έφυγε πάρα πολύ καλά ο Μάγνουσεν, όπως βλέπετε. Εμείς δεν φύγαμε πολύ καλά. Θα κρατήσουμε όμως την εσωτερική γραμμή. Στην πρώτη στροφή έχουμε και τον Αλόνσο από την εσωτερική πλευρά. Όμως βουτάμε πολύ βαθιά εδώ. Παραλίγο να κουμπίσουμε με το Μικ Σουμάχερ. Έχουμε λίγα overtake και εδώ θα πρέπει να αφήσουμε τους οδηγούς να μας ξαναπροσπεράσουν προσωρινά. Μας προσπέρασε και ο Μικ Σουμάχερ και νομίζω και ο δεύτερος οδηγός. Εδώ όμως αφήνει ανοιχτή την πόρτα από την εσωτερική πλευρά ο Μικ Σουμάχερ και τον προσπερνάμε και είμαστε πλέον στην 11η θέση. Πολύ καλή εκκίνηση κάναμε και πλέον μπροστά μας είναι οι βαθμολογούμενες θέσεις, άρα πρέπει να κερδίσουμε και άλλες θέσεις να ανεβούμε μέσα στη δεκάδα. Πολύ καλή εκκίνηση, καταφέραμε και κρατήσαμε την εσωτερική γραμμή στην πρώτη στροφή και αυτό εννοείται μας βοήθησε να καταφέρουμε να κερδίσουμε τόσες θέσεις. Η κάθε πίστα με τον καιρό μαθαίνεις από πού μπορείς να κάνεις κίνηση στον πρώτο γύρο για να κερδίσεις θέσεις. Μαθαίνεις πώς συμπεριφέρονται όλοι οι οδηγοί για να ξέρεις σε ποια σημεία μπορείς να είσαι πιο επιθετικός και λιγότερο επιθετικός. Πάντως εδώ βλέπετε ότι μας βγήκε θετικό αυτό που κάνουμε πάντα. Κερδίσαμε πολλές θέσεις και τώρα είμαστε πίσω από το Yuki Tsunoda που εδώ θα το πλησιάσουμε πολύ γρήγορα σε αυτή την ευθεία που ξέρουμε ότι κόβουν ταχύτητα για κάποιο λόγο και θα μπούμε σιγά σιγά στην πίσω ευθεία της πίστας. Μπροστά μας είναι ένα μικρό τρενάκι ο ένας δίπλα στον άλλον να δούμε αν θα μπουν σε μάχη και να καθυστερήσουν ο ένας τον άλλον και έτσι να εκμεταλλευτούμε και εμείς κάποια κατάσταση να μπορέσουμε να τους προσπεράσουμε. Εδώ πλησιάζουμε λίγο τον Yuki Tsunoda, αφήνει ανοιχτή την πόρτα ο Yuki Tsunoda και εμείς χωνόμαστε από την εσωτερική πολύ έξυπνα γιατί καθυστερούσε πίσω από τον πιάστη ο οδηγός της Αλφα Τάουρι και τον προσπεράσαμε και τώρα εδώ θα κάνουμε την επίθεσή μας στον πιάστη από την δεξιά πλευρά. Θα έχουμε την εξωτερική στην πρώτη στροφή. Όχι, δεν χρειάζεται καν να έχουμε την εξωτερική στην πρώτη στροφή γιατί τον έχουμε προσπεράσει και είμαστε πλέον στην ένατη θέση. Δύο θέσεις μέσα σε μία στροφή και μία ευθεία και πλέον πίσω από τον Esteban Ocon. Θα μπούμε σιγά σιγά μετά το τέλος αυτού του γύρου, θα μπούμε σε μάχη ίσως και με DRS αν καταφέρουμε να κρατήσουμε ρυθμό με τους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μας. Καλά πάμε, καλά πάμε. Ελπίζω να μην έχουμε ατυχία όπως στο Μπαχρέιν, να μην κάνουμε και οδηγικά λάθη, γιατί και αυτό είναι ένα μέρος του παιχνιδιού. Να μην κάνουμε τέτοια λάθη, γιατί αυτά θα είναι ακόμα πιο τραγικά από ότι να έχουμε ατυχία λόγω αξιοπιστίας. Πρέπει να είμαστε σταθεροί οδηγοί, επιθετικοί εννοείται. Πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί. Πρέπει να δείξουμε ότι η Aston Martin είναι δυνατή, παρόλο που δεν αναβαθμίσαμε κάτι. Απλά κρατήσαμε τις αναβαθμίσεις που πιθανόν να δεχόντουσαν reset στο τέλος της σεζόν. Εμείς καταφέραμε να το σώσουμε αυτό και τώρα εδώ είμαστε σε μια πολύ καλή θέση να δούμε πού μπορούμε να βρεθούμε σε αυτόν τον αγώνα. Είμαστε πίσω από τον Esteban Ocon που τον πλησιάσαμε λιγάκι στην μεσαία ευθεία της πίστας. Τώρα θα μπούμε στην πίσω ευθεία της πίστας. Θα προσπαθήσω να κολλήσω πίσω του να πάρω το slipstream για να το πλησιάσω λιγάκι, να καταφέρω να το επιτεθώ. Ίσως αφήσει ανοιχτή την πόρτα από την εσωτερική πλευρά. Αν είμαστε πολύ κοντά, να κάνουμε λίγο μακρινό dive bomb. Ναι, μπορούμε και χωνόμαστε από την εσωτερική. Πάει να κάνει το switchback ο Ocon, αλλά καλύψαμε πολύ ωραία. Τον προσπεράσαμε και ανεβήκαμε στην 8η θέση. Και τώρα κυνηγάμε τον George Russell που βρίσκεται μπροστά. Μας. Μπήκαμε στον τρίτο γύρο που τώρα ενεργοποιείται το DRS και να δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια επίθεση στον George Russell. Εδώ το σκέφτηκα να βουτήξω στα φρένα, αλλά έκλεισε πολύ ωραία την πόρτα και ο George Russell. Πατήσαμε και εκτός πίστας πήραμε το πρώτο μας warning. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα warning, να μην πάρουμε γιατί μια ποινή 3 δευτερολέπτων μπορεί να μας καταστρέψει τον αγώνα εντελώς. Συνεχίζουμε όμως πίσω από τον George Russell, προσπαθούμε να μείνουμε κοντά του μέχρι τη μεσαία ευθεία που θα έχουμε το DRS από αυτόν, αν μείνουμε σε απόσταση ενός δευτερολέπτου από αυτόν, γιατί ξέρετε ότι αν είναι πιο μεγάλη η απόσταση από ένα δευτερόλεπτο δεν θα πάρουμε DRS και έτσι δεν θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την τελική ταχύτητα που θα αποκτήσουμε όταν ενεργοποιείται το DRS, δηλαδή ανοίγει το πίσω φτερό του μονοθεσιού. Μένουμε κοντά στον George Russell, βέβαια οριακά, αλλά μάλλον θα πάρουμε το DRS από αυτόν και θα μπορέσουμε να μειώσουμε λιγάκι και ίσως στην πίσω ευθεία της πίστας να μπορέσουμε να του επιτεθούμε. Εδώ θα ενεργοποιηθεί τώρα το DRS σε όλους τους οδηγούς που έχουν τη δυνατότητα να το ενεργοποιήσουν. Προσπαθούμε να πλησιάσουμε λιγάκι τον George Russell, τον έχουμε πλησιάσει πάρα πολύ και ίσως στην πίσω ευθεία να είμαστε αρκετά κοντά να του επιτεθούμε. Γιατί έχουμε πιο καλό slipstream σε σχέση με τα μποτάκια. Αυτό είναι
πολύ θετικό για εμάς. Κολλάμε πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ, το πλησιάζουμε, αυτό συγκλίνει προς τα αριστερά. Εγώ θα κάνω την κίνηση από την εξωτερική, πηγαίνοντας την τελευταία στροφή εδώ δίπλα-δίπλα με τον οδηγό της Mercedes από την εξωτερική. Έχει καλύτερη πρόσφυση αυτόν, αλλά νομίζω είχα καλύτερη επιτάχυνση στην έξοδο από την τελευταία στροφή. Κατάφερα να τον προσπεράσω, ανέβηκα στην 7η θέση και τώρα κυνηγάμε τον Carlos Sainz που βλέπετε ότι δίνει μάχη μπροστά με τον Lance Stroll. Εδώ πολύ κοντά να έχουν επαφή μεταξύ τους. Αναγκάστηκα και εγώ να φρενάρω πιο πολύ. Ο Stroll δεν είχε πολύ καλή έξοδο από τη δεύτερη στροφή και τώρα δίπλα-δίπλα με τον Stroll προσπαθώ να τον στριμώξω. Έχω την εξωτερική στην επόμενη στροφή. Επιμένω εγώ τον στριμώγνω όσο περισσότερο γίνεται τον οδηγό της Alfa Tauri. Καταφέρνω και τον προσπερνάω και ανεβαίνω στην έκτη θέση. Πολύ καλό αγώνα κάνουμε μέχρι τώρα. Μέχρι τον τέταρτο γύρο βλέπετε πόσες θέσεις έχουμε κερδίσει και τώρα κυνηγάμε τον Carlos Sainz, ο οποίος έχει απομακρυνθεί λιγάκι, αλλά νομίζω ακόμα θα έχουμε 1-2 γύρους καλύτερη απόδοση με τα δικά μας ελαστικά μέχρι να αρχίσει να πέφτει απότομα η απόδοση στα μαλακά ελαστικά. Πρέπει να μείνουμε κοντά στον Carlos Sainz, πρέπει να μπούμε σε μάχη μαζί του για να τον προσπεράσουμε. Ο Max Verstappen που οδηγεί την κούρσα έχει απομακρυνθεί λιγάκι από τους υπόλοιπους οδηγούς και μετά από τον Norris μέχρι τον Sainz υπάρχει ένα μικρό τρενάκι. Αν γίνει έστω και την παραμικρή μάχη με τον Carlos Sainz και τους υπόλοιπους οδηγούς θα καθυστερήσουν ο ένας τον άλλον και θα μπορέσουμε έτσι να τους πλησιάσουμε. Γιατί βλέπετε εδώ δεν έχουμε τον DRS, αλλά και πάλι που δεν έχουμε DRS δεν μπορεί να μας πλησιάσει ο Stroll, και παρόλο που αυτός έχει το DRS, και αυτό σίγουρα είναι ένα θετικό για εμάς. Αν μπορούμε να μείνουμε κοντά στους πρωτοπόρους μέχρι να έρθει η ώρα να κάνουμε την δική μας αλλαγή ελαστικών, ίσως με το undercut να βρεθούμε κερδισμένοι σε αυτόν τον αγώνα, γιατί βλέπω ότι έχουμε πάρα πολύ καλό ρυθμό. Πολύ θετική εικόνα σήμερα εδώ στην Σαουδική Αραβία. Τώρα θα μπούμε στον 5ο γύρο και εμείς θα πάμε κατευθείαν στον 7ο γύρο, γιατί δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα μέχρι τον 7ο γύρο. Βλέπετε ότι πλέον ο Sainz είναι μπροστά από το Leclerc, κατάφερε να τον προσπεράσει το Leclerc και οι δύο Ferrari δίνουν μάχη μεταξύ τους, καθυστερούν ο ένας τον άλλον και έχουν αφήσει τον Norris και τον Perez να απομακρυνθούν, όπως και εννοείται τον Max Verstappen. Και εδώ ξανά μάχη ανάμεσα στις δύο Ferrari, καθυστερούν σίγουρα ένας τον άλλον εδώ που έχουν και μικροεπαφές μεταξύ τους και μας έδωσαν την ευκαιρία να τους πλησιάσουμε. Και θα έχουμε τον DRS εδώ στην ευθεία τερματισμού, κολλάω πίσω από τον Leclerc, αλλάζουμε γραμμή από την δεξιά πλευρά, δεν τον αφήνω τον Leclerc να κάνει αλλαγή γραμμή και έτσι καταφέρνω και προσπερνάω και τον Sainz στην μεγάλη ευθεία τερματισμού. Sainz επιμένει από την εσωτερική, αλλά ελέγχω την κατάσταση εδώ και κατάφερα να προσπεράσω τις δύο Ferrari λόγω ότι δίνανε μάχη μεταξύ τους και πλέον είμαι στην τέταρτη θέση. Πολύ καλή εικόνα σήμερα εδώ στη Σαουδική Αραβία. Βέβαια έρχεται και η ώρα να κάνουμε την δική μας αλλαγή ελαστικών, γιατί πλέον βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη φθορά στα ελαστικά. Αλλά ευχαριστώ τις δύο Ferrari εδώ που μας έδωσαν την ευκαιρία να τους προσπεράσουμε, να ανεβούμε στην τέταρτη θέση. Και εννοείται από εδώ και πέρα το μόνο που ελπίζουμε είναι ότι με το undercut και να έχουμε πολύ καλό ρυθμό με τη μεσαία ακόμα τουλάχιστον στην αρχή, μέχρι να κάνουν και αυτή αλλαγή ελαστικών, να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τους πρωτοπόρους και γιατί όχι να δώσουμε και μάχη για βάθρο. Μακάρι να μας βγει αυτή η στρατηγική, είναι πιο επιθετική στρατηγική, σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνεις οδηγικά λάθη, που μέχρι τώρα ευτυχώς εκτός από το οδηγικό λάθος που έκανα με τον Ράσελ που πάτησα εκτός πίστας δεν έχω κάνει κάποιο άλλο και αυτό είναι θετικό για εμάς. Εδώ μένουμε μπροστά από τον Sainz και τον Leclerc, που αυτό είναι σημαντικό μέχρι να μπούμε να κάνουμε την δική μας αλλαγή ελαστικών, γιατί πιθανόν να ξαναβρεθούμε μπροστά τους όταν θα ολοκληρώσουν και αυτή τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Είμαστε στην πίσω ευθεία της πίστας, χρησιμοποιούμε ό,τι η RS μας έχει απομείνει και βλέπετε ότι δεν μας πλησιάζει η Ferrari του Sainz, δεν έχει την ταχύτητα να μας πλησιάσει. Φαίνεται ότι πετύχαμε το σωστό setup και ότι η Aston Martin είναι όσο να είναι ανταγωνιστική. Μπαίνουμε τώρα στα pit, θα προσέξουμε εδώ να μην πάρουμε κάποιο warning, μπαίνουμε προσεκτικά και ελπίζουμε να μην καθυστερήσουν οι μηχανικοί μας για να μπορέσουμε να τελειώσουμε γρήγορα, να φύγουμε, να μην έχουμε κίνηση μπροστά μας. Αυτό είναι σημαντικό, να μην έχουμε κίνηση μπροστά μας, γιατί η κίνηση μπορεί να μας καθυστερήσει. Κάνουμε αλλαγή ελαστικών, ομαλά και ωραία, φύγαμε με φρέσκια μεσαία γόμα και έχουμε λίγη απόσταση μέχρι τους επόμενους οδηγούς, άρα θα έχουμε καθαρό αέρα να πιέσουμε, να ζεστάνουμε τα δικά μας ελαστικά και να καταφέρουμε να μειώσουμε και από τους πρώτους τρεις που ήταν μπροστά μας μέχρι να μπούμε να κάνουμε αλλαγή ελαστικών. Πηγαίνουμε στο 12ο γύρο που βλέπετε ότι κατάφερα και έφτασα τον Alexander Albon. Έχω πάρα πολύ καλό ρυθμό, έχω κάνει και τον ταχύτερο γύρο και άρχισαν να μπαίνουν στα pit κάποιοι οδηγοί. Εδώ θα φανεί πού θα βρεθούμε. Ο Verstappen είναι στα pit, τώρα έχει βγει από τα pit. Ο Verstappen είναι στην έξοδο το pit lane και ο Norris είναι στα pit. Εδώ θα δούμε πόσο κοντά θα είμαστε με τον Lando Norris που είναι ακριβώς στην έξοδο από το pit lane. Και ναι, καταφέρνουμε, περνάμε τον Lando Norris. Στην ουσία
Ρωσία. Εδώ κάναμε μία προσπέραση στο Λάντο Νόρις και είμαστε θεωρητικά στη δεύτερη θέση. Μόνο ο Verstappen έχει βρεθεί μπροστά μας, που είχε αρκετά μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους οδηγούς. Και αν ο Πέρες, που ο Πέρες ήταν σε μάχη με τον Νόρις, βρεθεί πίσω μας, είμαστε στη δεύτερη θέση. Ό,τι και να κάνουν οι οδηγοί που είναι μπροστά μας, εδώ θα φύγουν ούτως ή άλλως, θα μείνουν πίσω μας. Άρα τώρα δίνουμε μάχη για τη δεύτερη και τρίτη θέση με τον Σέρχιο Πέρες, γιατί ο Λάντο Νόρις είναι πίσω μας. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε ότι ο Νόρις τώρα έχει φρέσκια γόμα και μπορεί να μας επιτεθεί στη συνέχεια. Άρα πρέπει να πιέσουμε, να απομακρυνθούμε λιγάκι από αυτόν και να δούμε αν όταν μας επιτεθεί μπορούμε να τον κρατήσουμε πίσω μας. Εδώ θα έχει DRS από εμένα ο Νόρις, βέβαια θα έχω και εγώ DRS από τον Alexander Albon που βρίσκεται μπροστά μου. Προσπαθούμε να απομακρυνθούμε από τον Νόρις που το καταφέρνουμε σε αυτή την ευθεία, που είναι πολύ εύκολο λόγω ότι δεν επιταχύνουν για κάποιο λόγο όσο θα έπρεπε οι οδηγοί, και παραμένουμε πίσω από τον Alexander Albon. Να δούμε αν μπορούμε να προσπεράσουμε τον Albon πριν κάνει κάποια επίθεση ο Νόρις. Αν θα μπει τώρα σε αυτό το γύρο ο Albon, εδώ το πλησιάζουμε τον Albon. Θα κάνουμε την κίνηση από την εσωτερική στην τελευταία στροφή. Βουτάμε το και προσπερνάμε και τον Alexander Albon. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και λίγο slipstream από τον Ζου. Στα πίτ είναι ο Σέρχιο Πέρες. Να δούμε πού θα βρεθούμε σε σχέση με τον Σέρχιο Πέρες, που αρχίζει και φεύγει σιγά σιγά από το pit lane. Θα είναι στην έξοδο του pit lane ο Σέρχιο Πέρες? Όχι, δεν θα είναι. Περάσαμε στη δεύτερη θέση και όπως βλέπετε μέχρι τον 23ο γύρο είμαστε στη δεύτερη θέση μπροστά από τον Νόρις και τον Σέρχιο Πέρες, και έχουμε κίτρινες σημαίες γιατί ο Νόρις έχει κάποιο πρόβλημα, ο Νόρις εγκαταλείπει από μηχανική βλάβη. Γλιτώσαμε από έναν οδηγό που ήταν πίσω μας και μπορούσε να μας επιτεθεί, γιατί όσο να είναι τώρα, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, τα δικά μας ελαστικά δεν έχουν καλή απόδοση. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούν και οι οδηγοί που είναι πίσω μας να μας επιτεθούν και να μας κάνουν κάποια ζημιά. Ο Σέρχιο Πέρες και ο Νόρις ήταν πολύ κοντά, αλλά δεν κάνανε κάποια τρομερή επίθεση, γι' αυτό πήγαμε κατευθείαν στον 23ο γύρο. Εγκατέλειψε ο ένας, γλιτώσαμε από ένα κακό που μας κυνηγάει και τώρα βρισκόμαστε ανάμεσα στους δύο Ταύρους εδώ στη Σαουδική Αραβία. Βέβαια, φτάνουμε στον τελευταίο γύρο, συνεχίζουμε με την ίδια εικόνα. Σέρχιο Πέρες είναι πίσω μου, δεν έχει κάνει κάποια τρομερή επίθεση μέχρι τώρα. Max Verstappen είναι μπροστά 12 δευτερόλεπτα. Αυτός σήμερα παίρνει δικαιωματικά την νίκη γιατί δεν είχε αντίπαλο. Αλλά και εμείς δείχνουμε μια φοβερή εικόνα με την Aston Martin, που είχαμε και καλό ρυθμό στον αγώνα και καταφέρνουμε και κρατάμε αυτούς τους οδηγούς πίσω μας. Τώρα, ναι, είμαστε λίγο πιο αργοί από τους υπόλοιπους. Βλέπετε εδώ ο Σέρχιο Πέρες προσπαθεί να κολλήσει πίσω μου, δεν κάνει κάποια κίνηση όμως, για κάποιο λόγο παραμένει πίσω μου. Όμως, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σήμερα τους κερδίσαμε στα ίσα. Δεν χρειαστήκαμε τυχερή στιγμή. Εκεί ο Σέρχιο Πέρες χτύπησε στον τοίχο. Απίστευτο αυτό που έκανε. Λες και είδαμε το λάθος που έχει γίνει και παλιότερα με τον Sebastian Vettel όταν ήταν στη Red Bull. Και εδώ ξανά χτύπησε στον τοίχο. Απίστευτο, έσπασε την αεροτομή του. Έχει τρελαθεί ο Σέρχιο Πέρες. Απίστευτο. Όμως δείχνουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε στα ίσα ακόμα και τα γρήγορα μονοθέσια. Θεωρητικά γρήγορα μονοθέσια, γιατί στο R&D φαίνεται ότι είναι αργά μονοθέσια, αλλά στην πράξη είναι γρήγορα. Τέλος πάντων, είμαστε στη δεύτερη θέση. Φτάνουμε τώρα στην πίσω ευθεία της πίστας, παραμένει μόνο μία στροφή για να ολοκληρώσουμε αυτόν τον αγώνα. Σέρχιο Πέρες, πολύ περίεργα αυτό που έχει κάνει εδώ στον τελευταίο γύρο, ακόμα όμως παραμένει μπροστά από τον Κάρλος Σάινς που τον έχει πλησιάσει. Εμείς τώρα μπαίνουμε στην ευθεία τερματισμού για τελευταία φορά και ξεμένουμε από καύσιμα. Ξεμένουμε από καύσιμα, ευτυχώς έχουμε την απόσταση και είμαστε κοντά στην γραμμή τερματισμού. Περάσαμε τη γραμμή τερματισμού στη δεύτερη θέση, ευτυχώς δεν έγινε το τραγικό και να χάναμε τη δεύτερη θέση. Ευτυχώς πήραμε μια φανταστική δεύτερη θέση. Δείχνουμε ότι θα προσπαθήσουμε στο maximum, θα τα δώσουμε πάντα όλα για όλα, ό,τι εμπόδιο και να μας παρουσιαστεί μπροστά μας, και σήμερα φέραμε ένα καλό αποτέλεσμα. Εννοείται ότι δεν είναι τόσο καλό όσο το αποτέλεσμα του Max Verstappen, αλλά και πάλι είναι ένα φοβερό αποτέλεσμα, και ίσως και στο Μπαχρέιν να καταφέραμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Πάντως, θετικό για τον Σέρχιο Πέρες που με την τρίτη θέση παραμένει πρώτος στην βαθμολογία. Max Verstappen με την νίκη εννοείται ότι μπαίνει δυναμικά στην μάχη. Και εγώ εννοείται με μια αυτή τη δεύτερη θέση, μια πολύ θετική εικόνα για την Aston Martin. Εδώ βλέπετε τον Max Verstappen έρχεται να σηκώσει την κούπα του. Άλλη μια σεζόν που θα παλέψει για πρωτάθλημα όσο μπορεί και αυτός. Μέχρι τώρα, από τότε που ήρθα εγώ στην Formula 1, δεν κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα, δυστυχώς για αυτόν. Φαίνεται ότι είμαι το γούρι του να μην μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, πανηγύρια σήμερα για τον Max Verstappen, πανηγύρια και για εμένα και για τον Σέρχιο Πέρες εννοείται. Βέβαια, με το περίεργο λάθος που έκανε στο τέλος, μου φάνηκε λίγο περίεργο, αλλά οκ, εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Και θα δούμε εννοείται και τη βαθμολογία και την τελική κατάταξη, να δούμε πού τερμάτισε και ο Φερνάντο Αλόνζο, αλλά νομίζω ο Φερνάντο Αλόνζο είχε καταλήψει σε αυτόν τον αγώνα, δεν θυμάμαι καλά, αλλά και πάλι είναι εκτός βαθμολογούμενης δεκάδας. Μαξ Βερστάπεν νικητής, δεύτερος εγώ, τρίτος ο Σέρχιο Πέρες. Δεν πήραμε τελικά τον ταχύτερο γύρο, νομίζω το ταχύτερο γύρο πρέπει να το πήρε ο Τζορτζ Ράσελ. Όχι, το πήρε τελικά ο Φερνάντο Αλόνζο που έκανε και άλλο ένα pit stop κάπου, έχει σπάσει αυτός αεροτόμι και ξαναέκανε ένα pit stop. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε και τη βαθμολογία που βλέπετε ότι ανεβήκαμε στην τέταρτη θέση, 22 βαθμοί πίσω από τον πρωτοπόρο Σέρχιο Πέρες. Δεύτερος είναι ο Verstappen, τρίτος ο Sainz. Ο Verstappen με αυτή τη νίκη είναι 7 βαθμούς πίσω από τον Σέρχιο Πέρες και ο Carlos Sainz 10 βαθμούς πίσω από τον Σέρχιο Πέρες. Αλλά είμαστε στην τέταρτη θέση. Φοβερή εικόνα. Φοβερή εικόνα. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών δεν περιμένουμε πολλά από τη στιγμή που ο Φερνάντο Αλόνσο δεσκοράρει βαθμούς. Είμαστε τρίτοι τώρα, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να παλέψουμε για αυτή την τρίτη θέση μέχρι το τέλος σεζόν. Δεν νομίζω να μπορούμε να παλέψουμε με τις πρώτες δύο ομάδες που για την ώρα φαίνεται ότι είναι η Red Bull και η Ferrari. Και όπως καταλαβαίνετε, φτάνουμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Σήμερα είχαμε ένα καλό επεισόδιο. Αν σας αρέσει να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ με αυτή τη δουλειά που κάνω εδώ στο YouTube. Εμείς τώρα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix που θα είναι το Grand Prix της Αυστραλίας και μέχρι τότε ξέρετε την διαδικασία. Τα λέμε! Yeah.